Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για τη σειρά η γη της ελιάς. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω ότι θα δούμε από το επεισόδιο 8 έως το επεισόδιο 12 στη σειρά. Επεισόδιο λοιπόν 8 και 9, 1 Οκτωβρίου. Ο Μάνος λοιπόν απολογείται στη Μαρίνα για την γυμνή φωτογραφία που είδε στο κινητό τη. Στην Αθήνα λοιπόν το φλερτ μεταξύ της Αμαλίας και του Ισίδωρου συνεχίζεται. Ο στάθμης λοιπόν γίνεται εξωφρενών με τη στάση της αρετής απέναντι στην Ιουλία και το μόνο που έχει να κάνει είναι να παίζει το σπίτι της. Η Μαρίνα κρυφακούει το μάνο στο τηλέφωνο να λέει στον Αποστόλη πως της είπε τη μισή αλήθεια. Ο Λεκούργος δέχεται απειλητικό τηλεφώνημα από έναν άγνωστο. Η Μαρία συνεχίζει λοιπόν να φιλοξενεί τους χαρτοπαίκτες στο σπίτι της και να παίζουν χαρτιά κρυφά. Η Βασιλική έχει ακόμη μία φορά παράξενα όνειρα. Αυτή τη φορά όμως χωρίζει με τον Φίλιππο και ξυπνάει ιδρωμένη. Η Μαρίνα ρίχνει λοιπόν άδεια για να πιάσει γεμάτα στην Άννα και μαθαίνει πως η Λίτσα δουλεύει εδώ και τρεις μήνες στο Λεωτριβείο και φλερτάρει και με το Μάνο. Η Ελένη λοιπόν η πρώη γυναίκα του Πανάγου επιβεβαιώνει το αλωθή του. Ο Φίλιππος έρχεται με άδεια και μαθαίνει για τη μεγάλη καταστροφή που έχει συμβεί. Η Φιλιό θέλει λοιπόν να γυρίσει ξανά στο Ίδρυμα και η Αθηνά ανησυχεί πάρα πολύ. Ένας δικαστικός επιμελητής λοιπόν παραδίδει στην Αντωνία εξώδικο για να υπογράψει τη λύση του σύμφωνου συμβίωσης. Η Μαρίνα πηγαίνει στο ελαιοτριβείο και βρίσκει τη Λίτσα και την παρουσιάζει μπροστά στο Μάνο. Η Μαρίνα έξαλλη φτάνει στο σπίτι. Ο Μάνος τρέχει πίσω της, αλλά μάταια προσπαθεί να την ηρεμήσει. Παίρνει λοιπόν ένα σάκο αγιάς και αρχίζει να μαζεύει τα πράγματά της. Ο Δημοσθένης είναι με την ξένια και αφού κάνουν έρωτα, εκείνος της δίνει 500 ευρώ και φεύγει. Ο Μιλτιάδης λοιπόν και η Αλκμίνη είναι σε μία παραλία και κάνουν έρωτα. Η Βασιλική βλέπει έναν εφιάλτη και πετάγεται. Η ατμόσφαιρα λοιπόν στο σπίτι των Βρετάκων είναι πολύ βαριά. Ο Μάνος ζητάει συγγνώμη και πάλι από τη Μαρίνα και να σκεφτεί την Αγγελική. Στο αστυνομικό λοιπόν τμήμα ο Κουράκος δίνει εντολές στη Δήμητρα, το Στράτο και το Βαγιάκο για το πώς θα προχωρήσουν οι έρευνες για το φόνο της Ευαγγελίας Δούσκα. Ο Δήμος Θένης πηγαίνει στο γυμναστήριο του Ορέστη και τον καλεί στο σπίτι του για φαγητό. Ο Μάνος πηγαίνει στο ανθοπολείο για να ζητήσει και πάλι συγγνώμη από τη Μαρίνα και εκείνη τον κοιτάζει πολύ προβληματισμένη. Η Μαργαρίτα ζητάει από τον Λικούργο να βοηθήσει τον Χρήστο. Ο Φίλιππος και η Βασιλική πηγαίνουν για ψώνια. Ο Σωτήρης όμως παρακολουθεί τα πάντα. Η Ασπασία επισκέπτεται τη Χάιδο και ανατεσπεί ότι ο Δημοσθένης ξέρει ότι η Ειρήνη δεν είναι δικό του παιδί. Ο Λικούργος Πηγαίνει λοιπόν στο γραφείο του Κουράκο για να του δώσει μια νέα πληροφορία για τη γυναίκα που δολοφονήθηκε. Ο Φίλιππος οδηγεί σε έναν επαρχιακό δρόμο. Ο Σωτήρης τον ακολουθεί λοιπόν με μια μηχανή. Προσπερνάει λοιπόν το αμάξι του Φίλιππου και λίγο πιο κάτω σταματάει και κρύβεται. Βγάζει το όπλο του, ρυθμίζει το στόχαστρο και μόλις λοιπόν εμφανίζεται το αυτοκίνητο του Φίλιππου πατάει τη σκανδάλη. Επεισόδιο λοιπόν 10, 2 Οκτωβρίου. Ο Σωτήρης λοιπόν μετά τον πυροβολισμό ανεβαίνει στη μηχανή και φεύγει. Πηγαίνει λοιπόν σε μια αποθήκη και κρύβει την καραμπίνα. Ο Φίλιππος τηλεφωνεί αμέσως στο στάθι. Ζητάει να βρεθούν κάπου μόνοι τους. Ο Μάνος προσπαθεί να μιλήσει στη Μαρίνα. Ο Δημοσθένης και η Ειρήνη λοιπόν επιστρέφουν από τα ψώνια και η Ασπασία βλέποντας πόσες σακούλες έχει η κόρη της στα χέρια εκφράζει τις αντιρρήσεις της. Ο Φίλιππος φτάνει τρομοκρατημένο στο σπίτι του Στάθη και του εξηγεί τι έχει συμβεί. Φτάνοντας λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα εξηγούν τι έχει συμβεί και ο Κουράκος δεν αργεί να καταλάβει τι κρύβεται πίσω από τον πυροβολισμό του Φίλιππου. Ο Φίλιππος χαιρετά τη Βασιλική και τη Χάιδο και επιστρέφει στο στρατόπεδο. Ο Μιλτιάδης ζητάει από το Σωτήρι να αλλάξει μυαλά και ενώ λοιπόν γίνονται όλα αυτά, η Μαρίνα φτάνει στο γιατρείο του γυναικολόγου της. Δεν ακούω το μωρό του λέει. Ο Μάνος, γεμάτος αγωνία λοιπόν από το τηλεφώνημα του γιατρού, φτάνει στο γιατρείο και αμέσως ζητάει να μάθει τι έχει συμβεί. Λυπάμαι πολύ τους λέει. Το μωρό είναι νεκρό. Επισοδίο λοιπόν 11, 3 Οκτωβρίου. Ο Μάνος είναι ράκος στο διάδρομο του νοσοκομείου και ξεσπάει λοιπόν σε κλάματα και τηλεφωνεί στην Ιουλία. Ο Κουράκος ζητάει να του πάνε στο τμήμα τον Παναγιώτη Λικογιάννη και την πρώην σύζυγό του την Ελένη Κατσιάκου, τονίζοντας ότι πρέπει να τους βάλει σε διαφορετικά δωμάτια. Η Μαρίνα συνέρχεται από την άρκωση. Ο Μάνος πρέπει να της πει την αλήθεια. Στο αστυνομικό λοιπόν τμήμα ο Κουράκος στριμώχνει την Ελένη για να φτάσει στην αλήθεια. Η Ιουλία Καταφέρνει να βρει τον Ισίδωρο στο τηλέφωνο και τον ενημερώνει για αυτό που συνέβη. Ο Κουράκος πιέζει την Ελένη και εκείνη ομολογεί το έγκλημα που διέπραξε. Ο Ισίδωρος πηγαίνει λοιπόν στο νοσοκομείο και προσπαθεί και αυτός από τη δική του πλευρά να δώσει δύναμη στη Μαρίνα η οποία κατηγορεί τον εαυτό της για αυτό που έγινε. Ο Σωτήρης πλησιάζει το Μιλτιάδη για να σχεδιάσουν την εξόντωση των Στεφανέων αλλά εκείνο του κόβει τη φόρα. Στο σπίτι λοιπόν των Βρετάκων, ο Ισίδωρος αναλαμβάνει το πιο δύσκολο ρόλο. Να πει λοιπόν στη μικρή Αγγελική ότι το μωρό δεν τα κατάφερε και δεν ζει. Επισόδιο λοιπόν 12, 4 Οκτωβρίου. Η Μαρίνα είναι πολύ στεναχωρημένη με το γεγονός. Θυμάται λοιπόν τις όμορφες στιγμές όταν ψώνιζαν πράγματα για το μωρό με το μάνο. Ο Μελτιάδης λοιπόν πηγαίνει να συναντήσει το Σωτήρι πολύ εκνευρισμένο. Ο Μελτιάδης όμως από κουβέντα σε κουβέντα ορμάει και τον αρπάζει. Τα νέα λοιπόν για τη Μαρίνα κάνουν το γύρο της Αρεόπολης. Όλοι λοιπόν πηγαίνουν να συμπαρασταθούν σε εκείνη και στην οικογένειά της. Και τα νέα όμως του Δημοσθένη φτάνουν για την έξοδο του στην ταβέρνα του Χρήστου με μια νεαρή κοπέλα. Ο Μάνος Πηγαίνει στο σπίτι λοιπόν για να πάρει κάποια ρούχα για τη Μαρίνα και αναλαμβάνει να μιλήσει στη μικρή Αγγελική, η οποία κλαίει που το αδερφάκι της πέθανε. Η Δήμητρα πηγαίνει στο σπίτι του Ορέστη και του μιλάει ειλικρινά. Ο Ορέστης λοιπόν της προτείνει να μην το συζητήσουν ποτέ ξανά αυτό το θέμα. Ο Μάνος παλεύει να δώσει δύναμη στη Μαρίνα, αλλά εκείνη δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Η Μαρίνα περνεί εξιτήριο και γυρίζει στο σπίτι. Κλείνεται στο δωμάτιό της και αρνείται ακόμη και να φάει. Ο Λυκούργος βρίσκει μια καραμπίνα στο αυτοκίνητο της Χάιδος και μένει με το στόμα ανοιχτό. Ο πότης κάνει λοιπόν τη μεγαλύτερη έκπληξη στην Άννα. Αυτά φίλοι μου θα συμβούν από το επεισόδιο 8 στο το επεισόδιο 12 στη σειρά η γη της Ελιάς. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας.